και περνάμε σε κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο αφού αφορά σε μια εκδήλωση που έχει ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό περιεχόμενο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Διευθύντρια του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, την κυρία Κατερίνα Δεμέτη, με την οποία Κατερίνα νομίζω ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε στον ενικό χωρίς να προσβάλλεται ο δημόσιος λόγος. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα τους ακροατές της Έρα Ζακύνθου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις για αυτήν την έκθεση που αύριο εγκαινιάζεται στον χώρο του μουσείου. Είναι της Ελένης Γούναρη, γνωστή ζωγράφος, και έχει τον τίτλο «Αναδρομές». Δώσε μας περισσότερα στοιχεία εσύ. Λοιπόν, αύριο στο Μουσείο Σολομού εγκαινιάζεται η έκθεση της Ελένης Γούναρη, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Δεκέμβρη. Και έχει σαν τίτλο της «Αναδρομές», γιατί παρουσιάζονται έργα από διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Θεωρούμε ότι η έκθεση είναι πολύ σημαντική, γιατί η έκθεση αφορά σε έργα σύγχρονης τέχνης, σύγχρονης ζωγραφικής. Έχουμε και κάποιες εκπλήξεις που πιστεύουμε ότι θα εντυπωσιάσουν και θα εγείρουν πολλές σκέψεις και συζήτηση έργων της κυρίας Γούναρη. Και είναι σημαντική γιατί το Μουσείο Σολομού προσπαθεί να δίνει το στίγμα του στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, δεν εμένει δηλαδή στα μόνιμα εκθέματα της συλλογής του, αλλά προχωράει και σε αυτά που γίνονται τώρα. Και πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από την Ελένη τη Γούναρη, που έχει βραβευθεί σε εκθέσεις του εξωτερικού, που ζει μαζί μας, βιώνει τα ίδια προβλήματα που ζούμε και εμείς καθημερινά, και μέσα από το δικό της τον τρόπο, μέσα από τη δική της την έκφραση, αυτά μπορεί να τα δώσει μέσα από την τέχνη της, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει. Έτσι το μουσείο άνοιξε τις πόρτες του για να φιλοξενήσει τα έργα της. Είναι η δεύτερη έκθεση που κάνει μετά την έκθεση της Μαρίας Ρουσέα που κάναμε το 2013. Είχε κάνει και παλαιότερα βέβαια του αείμνηστου Διονύση Παπαδάτου, αλλά αυτό το έργο δεν ήταν σύγχρονη τέχνη, ήταν κυρίως γραβούρες που είχε φιλοτεχνήσει από μνημεία του νησιού. Τα έργα της κυρίας Ρουσέα και τα έργα της κυρίας Γούναρη είναι έργα τα οποία μιλάνε με την καρδιά και την οπτική του σύγχρονου καλλιτέχνη. Τώρα, πιστεύω ότι θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, πρέπει να έρθουν όλοι οι Ζακυνθινοί να το δούνε, και το σημαντικό είναι ότι με την ιδιότητά της η κυρία Γούναρη σαν υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων του νομού μπορεί να φέρει και σχολεία στο μουσείο και να δούνε τη συνομιλία που υπάρχει ανάμεσα από τα εκθέματα που ήδη υπάρχουν και τα εκθέματα τα οποία προβάλλονται στην έκθεση. Είναι σημαντικό δηλαδή αυτή η συνομιλία, αυτός ο διάλογος του παρελθόντος με το παρόν. Και, αυτό θα δώσει και πολλά, πολλά μηνύματα στα παιδιά. Και βεβαίως, Κατερίνα, εμείς πάντοτε προβάλλουμε εκείνες τις δράσεις χώρων πολιτισμού που έχουν τον χαρακτήρα εξωστρέφειας, ακόμα μεγαλύτερης, γιατί ούτως ή άλλως ένας χώρος πολιτισμού έχει μέσα στη δυναμική του και αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά ό,τι γίνεται και ακόμα περισσότερο ενισχύεται αυτή η εξωστρέφεια, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν τόπο, σε ένα νησί που θέλει να υποστηρίζει το παρελθόν του, κυρίως στο κομμάτι του πολιτισμού. Με αυτή την έννοια έχουν και τα έργα τα οποία επιλέξαμε για τη συγκεκριμένη έκθεση. Να μιλήσει δηλαδή για το παρόν και για τα προβλήματα που ζούμε. Υπάρχουν έργα της τα οποία αφήγουν προβλήματα περιβαλλοντικά. Προβλήματα που έχουν σχέση με το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Υπάρχουν βραβευμένες αφίσες, έργα που έχουν γίνει αφίσες για έργα που έχουν σχέση με τους πρόσφυγες. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Δεν μπορούμε να μένουμε μέσα σε ένα παρελθόν το οποίο δεν μας δίνει δύναμη για να αλλάξουμε πράγματα από τη ζωή μας σήμερα. Και η σύγχρονη τέχνη
αυτό το βλέπει, την πονάει, το εκφράζει με πάρα πολλούς τρόπους. Το Μουσείο Σολομού είναι ανοιχτό σε αυτή την οπτική. Είναι ανοιχτό στα προβλήματα του σήμερα. Ο Σολομός λέμε ότι είναι εθνικός ποιητής. Όχι μόνο γιατί ύμνησε την ελευθερία, έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία, αλλά γιατί αυτός ο στίχος του, η διχόνια, για τη διχόνια που γράφει, που σπαράζει τους Έλληνες, είναι μηνύματα τα οποία δυστυχώς είναι διαχρονικά. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια και το Μουσείο Σολομού, με τις μικρές δυνάμεις που έχει, προσπαθεί να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να δίνει τέτοια θέματα, να φύγει τέτοια θέματα εξωστρέφειας, για να προσπαθήσει να συγκινήσει τους ανθρώπους και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Πάντως, εγώ οφείλω να επισημάνω ότι είναι τύχη πραγματικά όταν κάποιος έρθει στο μουσείο, να τύχει να είσαι εσύ εκεί και να κάνεις τη σχετική περιήγηση και εξήγηση για τα διάφορα εκθέματα, γιατί ξέρεις και έχεις έναν τρόπο να τα περιγράφεις, να λες την ιστορία πίσω από κάθε τι που βρίσκεται ως έκθεμα στο Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, έτσι ώστε να το κάνεις ιδιαίτερα ελκυστικό και για το σήμερα. Αυτό είναι ευτυχία, πραγματικά είναι ευτυχία. Είχαμε αυτή τη χαρά να μας κάνεις τη σχετική έτσι ξενάγηση, θα έλεγα. Και θεωρώ σκόπιμο, δεν ξέρω κιόλας, εάν η κυρία Γούναρη θα βρίσκεται τις ώρες της έκθεσης εκεί στο μουσείο, ούτως ώστε να έχει αυτήν την δυνατότητα συνομιλίας με τους επισκέπτες τις ώρες της έκθεσης. Η κυρία Γούναρη θα είναι σίγουρα στα Εγγένεια το Σάββατο το βράδυ στις 8, αλλά θα προσπαθήσει να είναι και πολλές ώρες και τις υπόλοιπες ημέρες. Σίγουρα θα είναι με τη συνεργασία των σχολείων που θα έρχονται, γιατί θα κάνουμε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία μας. Έχουμε δηλαδή σκεφτεί να κάνουμε μία δράση που αφορά μόνο τα σχολεία του νησιού. Αυτές τις ώρες θα είναι και η κυρία Γούναρη, και οι ώρες λειτουργίας είναι 9 με 2 καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Και Σαββατοκύριακο, δηλαδή, μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ακριβώς. Θα είναι παραγωγικά πολύ χρήσιμο να είναι εκεί η δημιουργός, προκειμένου να συνομιλεί με τους επισκέπτες, να μιλάει μαζί τους. Βέβαια μιλάει κάθε δημιουργός μέσα από το έργο του. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η σχέση, αυτή η επικοινωνία. Ακριβώς, ακριβώς Μαρίνα μου, έτσι όπως το λες, είναι σημαντική η επικοινωνία. Είναι τύχη για το μουσείο που γίνεται αυτή την εποχή, που είναι εποχή νεκρή εντός εισαγωγικών για τους τουρίστες μας, γιατί και οι εργαζόμενοι σακυνθινοί στις τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να τη δούνε, αλλά από την άλλη θα είναι και μια μετάγγιση επισκεπτών σε μια εποχή που συνήθως το μουσείο δεν έχει κόσμο. Και είναι σπουδαίο και για το μουσείο αυτό. Κατερίνα, να πούμε... Τα σχολεία τα έχουμε βέβαια, θα έχουμε και άλλους επισκέπτες από άλλες ηλικίες. Βέβαια, βέβαια. Τα έχουμε ξαναπεί σε άλλες συνεντεύξεις για όλες τις δράσεις που κάνει, τις ενημερωτικές και την προσπάθεια που κάνει το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Μακάρι όσοι μας ακούν ή όσοι το μάθουν και αύριο, που είναι τα Εγγένεια, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για αυτή την έκθεση, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια που θα λειτουργεί αυτή η έκθεση στο χώρο του μουσείου, να έρθουν να το επισκεφτούν. Είπαμε λοιπόν ότι είναι καθημερινές, αλλά Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ανοιχτή έκθεση από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι. Ακριβώς, αυτό είναι το ωράριο. Σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μαρίνα.